Τα τελευταία χρόνια τα smoothies έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πρόκειται για ροφήματα που περιέχουν τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, γαλακτοκομικά, ταχίνι και άλλα. Πρωτοξεκίνησαν ως υγιεινές επιλογές snack, αλλά στην πορεία ο εμπλουτισμός τους με διάφορα συστατικά τα καθιστά ως ιδανικά γεύματα με υψηλή θρεπτική αξία, ιδανικά για παιδιά. Γιατί όμως τα smoothies μας κέντησαν τόσο γρήγορα? Πρώτα απ' όλα, αποτελούν μια υγιεινή πρόταση, καθώς τα βασικά τους συστατικά, φρούτα και λαχανικά, μας δίνουν βιταμίνες, κυρίως σε, έψιλον, άλφα, καροτενοειδή και άλλα βιοενεργά συστατικά. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι ιδιαίτερα χαμηλή στη χώρα μας, γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε καταναλωτική συνήθεια προάγει την πρόσληψή τους είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό του 2014, θα πρέπει να υπάρχουν στο διατροφικό μας πρόγραμμα τουλάχιστον 4 μερίδες λαχανικών και 3 μερίδες φρούτων ανά ημέρα. Δυστυχώς, η πρόσληψή τους στη χώρα μας είναι περίπου στο μισό από αυτό. Παράλληλα, προσθέτοντας γαλακτοκομικά προϊόντα, ξηρούς καρπούς, φυστικοβούτυρο, μέλι, ασπράδι αυγών και άλλα, ενισχύεται ακόμα περισσότερο η θρεπτική τους αξία, καθιστώντας τα πολύτιμο σύμμαχο για την καλή μας υγεία. Τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, μαζί με το ασβέστιο, το σίδηρο, το μαγνήσιο και άλλα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στα υλικά που βάζουμε, συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, βελτιώνουν τις γνωσιακές μας επιδόσεις και παράλληλα αυξάνουν τη ζωντάνια και την ενεργητικότητά μας γενικότερα. Ένα ακόμα υγιεινό πλεονέκτημα που έχουν τα smoothies και ίσως το μεγαλύτερό τους είναι ότι μπορούμε να κρύβουμε μέσα σε αυτά υγιεινές διατροφικές επιλογές που δεν μας πολύ αρέσουν είτε σε εμάς είτε στα παιδιά μας. Για παράδειγμα, αν το παιδί μας δεν τρώει καρότα, θα μπορούσαμε να ετοιμάζουμε ένα smoothie με τα αγαπημένα του φρούτα, μπανάνα, μήλο, χυμό, πορτοκάλι, ακτινίδιο και να προσθέτουμε παράλληλα και λίγα καρότα. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται σε ένα τρόφιμα όχημα που μας βοηθά να εντάξουμε στο διαιτολόγιο μας τροφές που δεν επιλέγουμε εύκολα να καταναλώνουμε. Επίσης, τα smoothies είναι εύκολα στη χρήση. Ζούμε σε μια εποχή που αναζητούμε εύκολες και γρήγορες λύσεις και τώρα προστέθηκε και η παράμετρος του υγιεινού. Τα smoothies καλύπτουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η περίοπτη θέση που κερδίζουν στο διαιτολόγιο μας ακόμα μια φορά. Μέσα σε 2 λεπτά έχουμε βάλει στο blender όλα τα υλικά της επιλογής μας και φτιάχνουμε ένα γρήγορο γεύμα, εύκολο και θρεπτικό. Είναι εξίσου εύκολη η μεταφορά τους στο χώρο εργασίας μας, είτε στο σχολείο, όπου μπορούμε να τα καταναλώνουμε ως snack ή ως ένα ελαφρύ γεύμα που θα μας δώσει ζωντάνια και ενεργητικότητα και θα μας κρατήσει όλη τη διάρκεια της μέρας. Συνεπώς, ο κανόνας στα smoothies είναι: βάλτε τρόφιμα που δεν πολυτρώνε τα παιδιά σας, όπως καρότα, σπανάκι ή και όσπρια, μαζί με τις αγαπημένες τους επιλογές, όπως μπανάνα, μέλι ή αχλάδι, και έτσι θα έχετε ένα ιδανικό, γρήγορο, εύκολο και θρεπτικό γεύμα.